κατάσταση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή που διαμορφώνεται μας μαθαγγίζει πάρα πολύ, θεωρώ. Γιατί άμα δείτε ας πούμε, το νομοσχέδιο που προσπαθεί να περάσει και το τι φέρνει για τις εργασιακές συνθήκες ας πούμε, της νεολαίας Γαλλίας αυτή τη στιγμή, είναι ένα πράγμα που απελευθερώνει τις απολύσεις, δεν υπάρχουν πλέον συλλογικές συμβάσεις, οι αποζημιώσεις για τις απολύσεις πάλι πέφτουν πάρα πολύ. Η διαφορά αυτή τη στιγμή με τη Γαλλία με την Ελλάδα είναι ότι και ενώ εδώ υπερνάει και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο και πάλι με τον τρόπο που αποσχίζει ας πούμε, την κοινωνική ασφάλιση από την κρατική πρόνοια, επηρεάζει πάρα πολύ τους νέους που αυτή τη στιγμή θα ψάξουν για δουλειά, γιατί είτε έχει να κάνει με το ότι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, είτε έχει να κάνει με τους μισθούς που παίρνουν και τις εισφορές που πρέπει να δίνουν κτλ. Απλά οι Γάλλοι, ως πρωτοπόροι πάντα σε αυτά τα πράγματα, έχουν καταλάβει, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι αυτός που επηρεάζει περισσότερο, που επηρεάζεται περισσότερο, δεν είναι μόνο αυτός που δουλεύει αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ περισσότερο αυτός που θα ψάξει να δουλέψει. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι και 22 χρονών και είμαι με το ένα πόδι έξω από τη σχολή, ας πούμε, έχω πάρει πτυχίο και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάω να δουλέψω. Μου δίνει μεγάλη ελπίδα το γεγονός ότι μπορεί κάποια στιγμή να πιάσουμε και εμείς το νήμα αυτόν τον αγώνα. Αυτό. Είναι άλλο ένα μήνυμα ελπίδας που λέει ότι ό,τι και αν σχεδιάζουν οι από πάνω, πολλές φορές μπορούμε να τους χαλάμε τα σχέδια και είμαστε περισσότεροι. Το ζήτημα είναι και ο καθένας ξεχωριστά μέσα στον κοινωνικό του χώρο να το στείλει και εμπράκτως. Δηλαδή να μπορεί να συμμετέχει και να δημιουργεί πυρήνες οι οποίοι θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν αναφλεκτήρες και στην ελληνική πραγματικότητα για να μπορέσουμε να ζήσουμε κάτι παρόμοιο όπως η Γαλλία. Υπάρχει μια πίεση στην επανάστασή του, στην εξέγερσή του των φοιτητών αυτών. Και είναι μια ποίηση που έχει τις ρίζες στο μέλλον. Δεν είναι απλώς μια αντιγραφή συνθημάτων από το Μάη του 68. Μου θύμισε κιόλας το καλοκαίρι που ήμασταν κι εμείς στους δρόμους για το όχι, που και το δικό μας πανεπιστήμιο ήταν γεμάτο από στένσιλ και από ζωγραφιές γι' αυτό. Γεμίζουμε κι εμείς δυνάμεις ότι θα μπορέσουμε να σκορπίσουμε μαζί τους τις τάξεις του παλιού κόσμου και να χτίσουμε τον καινούριο. Επομένως, ήδη έχει κάνει το πρώτο του βήμα. Ελπίζω ότι θα συνεχίσει και θα κατορθώσει να μην περάσουν αυτά τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, στις συνειδήσεις όλων μας έχει δικαιωθεί.